Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας από το tfromtech.blogspot.gr και παρακολουθείτε το δεύτερο βίντεο της σειράς. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε μιλήσει για τα γενικά του ίντερνετ και σήμερα θα δούμε την HTML. Θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε HTML. Στο σημερινό βίντεο έχει να δούμε την ιστορία της HTML και κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ας ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για την HTML. Όπως μπορείτε να διακρίνετε και εσείς από τον τίτλο, HTML σημαίνει Hypertext Markup Language, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου και είναι η βασική γλώσσα για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Δεν θεωρείται ως μια γλώσσα προγραμματισμού, παρόλο το γεγονός ότι αρκετοί θεωρούν ότι είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, δεν την κατατάσσω ως γλώσσα προγραμματισμού. Βέβαια χρησιμοποιείται για να σημάνει ένα τμήμα κειμένου και να το κάνει να εμφανίζεται καλύτερα σε μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, επιτρέπει την ενσωμάτωση ήχου και εικόνων στη σελίδα. Αρχικά όμως είχε κατασκευαστεί με σκοπό τη μορφοποίηση κειμένου. Βέβαια, τα χρόνια περάσαν, εξελίχθηκε, μεγάλωσε και κατάφερε να ενσωματώσει σχεδιαστικές και τεχνικές. Και άλλα που θα τα δούμε στη συνέχεια της σειράς. Η HTML χρησιμοποιεί ένα αριθμό από tags, είναι κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για τη μορφοποίηση κειμένου, για τη δημιουργία συνδέσμου, μετάβασης ανάμεσα από σελίδα σε σελίδα και για την εισαγωγή εικόνων και ήχου. Όταν ένας υπολογιστής ανοίγει ένα αρχείο HTML, τα στοιχεία tags τα μεταφράζει σε κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να μπορείτε να διακρίνετε εσείς τη συγκεκριμένη σελίδα. Όλα αυτά μην αγχώνεστε, θα τα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι ακριβώς σημαίνουν tags, links και τα σχετικά. Σήμερα θα περάσουμε να δούμε την ιστορία της HTML και τις εκδόσεις που έχουν προκύψει. Η πρώτη και η κύρια έκδοση, το 1990, ο κύριος Tim Berners-Lee από το CERN, το εργαστήριο φυσικής στη Γενέβη, δημιούργησε ένα πρωτόκολλο με το οποίο θα μπορούσαν να μεταφέρονται κάθε είδος αρχείων από μέσα το δίκτυο του ίντερνετ. Το πρωτόκολλο αυτό ονομάστηκε HTTP, που τα αρχικά του σημαίνουν Hypertext Transfer Protocol, το είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, και σηματοδότησε την αρχή του WWW, όπως ξέρουμε μέχρι στιγμής. Οι σελίδες που ήταν η βάση του WWW ήταν γραμμένες στην πρώτη έκδοση της γλώσσας HTML. Το 1994 αναπτύσσεται το πρότυπο HTML2 από ένα διεθνή οργανισμό, ήρθανε τα Engineer Task Force. Η επόμενη έκδοση, η 3, που την ετοίμασε αυτός ο διεθνής οργανισμός, δεν έγινε αποδεκτός από τη Microsoft και την Netscape, οπότε γρήγορα αντικαταστάθηκε από την έκδοση 3.2, η οποία εμφανίστηκε το 1996. Η τελευταία περιέλαβε πάρα πολλές αλλαγές σχετικά με τα tags που έχουν εισάγει και οι δύο εταιρείες, Microsoft και Netscape. Η έκδοση 4, η οποία παρουσιάστηκε και αυτή τον Ιούνιο του 1997, μετά από ένα χρόνο δηλαδή. Μέχρι το 2010 είχαμε την έκδοση 4, όπου πλέον μέχρι στιγμής είμαστε στην έκδοση 5. Και την εξέλιξη της HTML πλέον την επιβλέπει το W3 σε World Wide Web Consortium. Συγχωρήστε μου αν δεν το λέω σωστά. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η κυρία εταιρεία που επιβλέπει την εξέλιξή της. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο βίντεο, όπου θα ευαθύνουμε κατά πολύ στην HTML. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.